4 βολές. Ο Άρης νίκησε 78-75 και τώρα ετοιμάζεται για τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό. Πρώτη σκόρ του Παπάγου, ο Κόστινερ με 25 και ο Χρυσανθόπουλος με 15. Ενώ οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται. Καταρχήν, μέσα σε 3 λεπτά κατάφεραν να μειώσουν και να φτάσουν στον πόντο. Ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, διαμαρτύρονται όμως επειδή 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος δεν καταλογίστηκε τεχνική ποινή στον Άρη, που εκείνη τη στιγμή βρέθηκε να έχει 6 παίκτες. Περισσότερα από τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Εκείνο βέβαια που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μια ομάδα τον Παπάγο, όταν ο καλύτερος παίκτης, ξένος παίκτης, παίζει 10 λεπτά, δεν νομίζω ότι παίζοντας με μια πολύ καλή ομάδα στον τον Άρη, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Τώρα γιατί έπαιξε 10 λεπτά ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Από εκεί και πέρα όμως τα υπόλοιπα παιδιά δώσανε μάχη, παλέψανε και θεωρώ ότι στην τελευταία φάση με την είσοδο του Λιαδέλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι καθαρά τεχνική ποινή, είναι παράβαση κανονισμών. Όταν ρώτησα τους διαιτητές, οι άνθρωποι είπαν ότι δεν το είδα βέβαια. Γιατί αν το βλέπανε θα έπρεπε να δώσουν τεχνική ποινή. Εκείνη τη στιγμή είναι 4 πόντους, σουτάρουν 2 βολές και είναι στην τεχνική ποινή. Είναι άλλο παιχνίδι. Ενώ η άμυνα μας έπαιζε καλά, κάναμε πολλά λάθη στην επίθεση. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να δεχτούμε εύκολα καλάθια, πολλές φορές από fast break και ακόμη και από σούτ 3 πόντων. Και να παίζει το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο 5 λεπτό, μπορώ να πω, όταν ο Άρης τότε βρήκε ένα ρυθμό, ξέφυγε στο σκορ και από εκεί και πέρα, αν εξαιρούμε τα τελευταία 45 του ρόλου, στα οποία γίνανε ορισμένα λάθη από νωτά, δεν προβληματιστήκαμε από την. Από το παιχνίδι. Παίρνουν μεγάλες διαφορές και τα χάνουν στα τελευταία λεπτά. Αλλά αν θες να θεωρήσει μεγάλη ομάδα, πρέπει να την κρατάς αυτή τη διαφορά μέχρι το τέλος. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, ας το πω, ας πούμε, στην. Βέβαια, όχι σε όλους τους τομείς, κυρίως στην επίθεση, λίγο στην άμυνα, κάπου χαλαρώσαμε στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι το μάθημα από το Περιστέρι μας έγινε όντως μάθημα και αντιδράσαμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Νομίζω ότι παίζουμε γύρω στο 50-60% από αυτά που μπορούμε. Αλλά μέσα στους επόμενους μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Της πρώτης νίκης στο πρωτάθλημα. Όμως, ο πάλε ποτέ αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ στάθηκε όρθιος, κερδίζοντας με 78-75. Οι παίκτες του Άρη, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά, εκτελούσαν καταβούληση 6 από τα 6-25, με αποτέλεσμα στο 39 το σκορ να διαμορφωθεί σε 73-63. Κλειδί για την νίκη του Άρη ήταν η επιβολή του ρυθμού στα τελευταία 5 λεπτά, όπως άλλωστε επεσήμανε και ο Σούλης Μαρκόπουλος μετά τη λήξη του αγώνα. Ο Άρης τότε βρήκε ένα ρυθμό, ξέφυγε στο σκορ και από εκεί και πέρα, αν εξαιρούμε τα τελευταία 45 του ρόλου, στα οποία γίνανε ορισμένα λάθη από νωτά, δεν προβληματιστήκαμε από το παιχνίδι. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα απόδοση που θέλουμε. Νομίζω ότι παίζουμε γύρω στο 50-60% από αυτά που μπορούμε. Αλλά μέσα στους επόμενους μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Ωστόσο, στην αντίπερα όχθη, τα παράπονα για τη διαιτησία των κυρίων Βορεάδη και Λαϊνιώτη είναι ούκο λίγα. Οι αιτιάσεις του προπονητή του Παπάγου Κώστα Μίσα εστιάζονται σε 2 κυρίαρχα σημεία. Πρώτον, την ελάχιστη συμμετοχή του βομβαρδιστή Αλφόνσο Φόρντ λόγω φάουλ. Και δεύτερον, την παρουσία 6 παικτών του Άρη στον αγωνιστικό χώρο 16 δεύτερα πριν την εκπνοή και ενώ το σκόρ ήταν 70-74. Τι έγινε, ο Λιαδέλης εισήλθε στο παιχνίδι χωρίς κανείς από την πεντάδα του Άρη να αποχωρήσει. Οι δύο διαιτητές δεν είδαν ποτέ την παράβαση. Η τελευταία φάση με την είσοδο του Λιαδέλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι καθαρά τεχνική ποινή, είναι παράβαση κανονισμών. Όταν ρώτησα τους διαιτητές, οι άνθρωποι είπαν ότι δεν το είδα βέβαια. Γιατί αν το βλέπανε θα έπρεπε να δώσουν τεχνική ποινή. Εκείνη τη στιγμή είναι 4 πόντους, σουτάρουν 2 βολές και είναι στην τεχνική ποινή. Είναι άλλο παιχνίδι. Μπήκε μέσα, οπότε ξέρω ότι αν είναι 6 παίκτες πρέπει ο Πάγκος να χρεωθεί με τεχνική ποινή και οπότε να σουτάρουμε 2 βολές και μπαλά απ' έξω.